Σε μια κοινωνία που αιμορραγεί οικονομικά, η λειτουργία πολλών εισπρακτικών εταιριών, ληξιπρόθεσμων χρεών αλλά και τραπεζών έχουν γίνει εφιάλτης στους πολίτες, αφού χρησιμοποιούν κάθε τρόπο ψυχολογικής πίεσης ώστε να εισπράξουν, πολλές φορές παράνομα, όσα περισσότερα μπορούν. Οδηγίες για το πώς μπορούν να προστατευτούν από τη δράση των εταιριών αυτών μας έδωσε η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, Κατερίνα Γεροστεργίου. Οι εισπρακτικές εταιρείες, οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλών, όπως λέγονται κανονικά, πιέζουν κατά διαστήματα αφόρητα τους καταναλωτές, τους πολίτες, τους οφειλέτες, οι οποίοι όταν δεν γνωρίζουν την νομοθεσία, πραγματικά υφίστανται φοβερή ψυχολογική πίεση και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες και καταγγελίες των ίδιων των πολιτών, πολλές φορές έχουν οδηγηθεί σε καρδιακά επεισόδια, σε ψυχιατρικά επεισόδια και έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο εξαιτίας αυτής της ψυχολογικής πίεσης και των εκβιασμών που δέχονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες είναι ότι οι εισπρακτικές εταιρείες, οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλών, αυτό μόνο θα κάνουν, δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες ότι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τίποτε περισσότερο. Οι εταιρείες αυτές παρανομούν όταν πιέζουν τους πολίτες να κάνουν διακανονισμό των οφειλών τους ή να πληρώσουν κάποια χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς τραπεζών. Επομένως, όταν οι πολίτες δέχονται τηλεφωνήματα από αυτές τις εταιρείες και σε περίπτωση που αυτές παραβούν τα όρια, τα νομικά τα οποία έχουν, τα νόμιμα όρια τα οποία έχουν, οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν τα στοιχεία του καλούντα, δηλαδή αυτός που τους τηλεφωνεί, την εταιρεία από την οποία τους έχει τηλεφωνήσει, καθώς επίσης και τον αριθμό τηλεφώνου, ώστε εάν τους πιέζει αφόρητα ή παίρνει περισσότερες φορές τηλέφωνο από όσα ορίζει η νομοθεσία, να προβούν σε καταγγελία. Έχουμε συνεργαστεί και συνεννοηθεί με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ότι σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές παραβούν την νομοθεσία και τα όρια που τους θέτει η νομοθεσία, μπορούν οι πολίτες να καταγγείλουν είτε μόνοι τους στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τα συγκεκριμένα περιστατικά, είτε μέσω των ενώσεων καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις εταιρείες αυτές, να μην υποκύπτουν και με δεδομένο μάλιστα ότι οι εισπρακτικές εταιρείες μπαίνουν και στο παιχνίδι της ίσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, χρειάζεται πολύ προσοχή, ψυχραιμία και βέβαια να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους.